Να έρθουν να τα μαζέψουν. Δεν πάει άλλο. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι των Λενταριανών στα Χανιά και συγκεκριμένα στην διασταύρωση των οδών Λεντάριδων και Καντανολέοντο από του κάδου απορριμμάτων που βρίσκονται πολύ κοντά στα σπίτια του. Όπω λένε στην κάμερα τη Νέα Τηλεόραση Κρήτη, εκτό από την αφόρητη δυσοσμία, η οποία δεν του επιτρέπει να καθίσουν στα μπαλκόνια και τι αυλέ του, αποτελεί αιστεία μόλυνση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία δύο κάδους απορριμμάτων. Αυτοί οι κάδοι δεν υπήρχαν. Κάποιο που είχε κάποιε γνωριμίες με το Δήμο μα του έφερε εδώ πέρα και έχουν κολλήσει τώρα αρκετά χρόνια. Το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα είναι ότι όπω βλέπετε τα σκουπίδια είναι από το Σαββατοκύριακο γιατί δεν περνάνε τα απορριμματοφόρα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο ότι μα ενοχλούν από εμφανισιακά. Μυρίζει άσχημα. 17 χρόνια τον έχουν πλύνει δύο φορέ. Δεν μπορεί να μπει εύκολα το το αυτοκίνητο που φέρνει και του πλένει, γιατί είναι πολύ στενό ο δρόμο και τα παραμελούν. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα παιδιά μα, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μα. Εδώ είναι πνοδομάτια, δεν μπορούν να ανοιχτούν ποτέ από τη μυρωδιά, τι μύγε. Ε, δεν μπορούμε να κάθουμε καθόλου έξω. Σαββατοκύριακα, αργίε, απεργίε. Γίνεται χαμό. Όπω λένε, έχουν απευθυνθεί στο Δημοχανείο Επανειλημμένο και έχουν ζητήσει να μετακινηθούν οι κάδοι εδώ και τώρα σε άλλο σημείο, καθώ υπάρχει κίνδυνο και για την υγεία των μικρών παιδιών. Όμω, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Να φύγουν οι κάδοι από εδώ άμεσα. Παίζουν τα παιδάκια κρυφτό και κρύβονται πίσω από του κάδου. Είναι μέσα σκουπίδια θα πάθουν στο τέλο τίποτα. Πιάνουν του κάδου για να κρυφτούν και αν κάνουν μια αίσθηση στο χέρι του και πάει στο στόμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά. Θα του πούνε κάτι, θα λάβει κάτι σε ευθύνε αυτέ. Έχω πάει επανειλημμένο και εγώ και μερικοί κάτοικοι στον αντιδήμαρχο, στην κυρία Βασολάκη. Και τη μια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, την άλλη επιτροπή, την άλλη όλο δικαιολογίε, τώρα από το 2013. Παλιά τα πηγαίναμε ακριβώ από πάνω. Είναι Μιχελογιάννη, είναι φαρδί ο δρόμο. Δεν έχει ανθρώπου, δεν μένουν εκεί και δεν ενοχλούν. Εμεί δεν κουραζόμαστε να πάμε 15 μέτρα, 20, 100 μέτρα που λέει ο λόγο να τα μεταφέρουμε τα σκουπίδια μα. Οι κάτοικοι έχουν μαζέψει υπογραφέ ενώ έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρο έτσι ώστε να μπει ένα τέλο σε αυτή την κατάσταση. Έχουν μαζέψει 30 υπογραφέ που θέλουν όλοι να απομακρυνθούν. Έχουμε το υγειονομικό βεβαίωση. Ότι όντω τα σκουπίδια είναι μπροστά στο παράθυρο του πυροδοματίου και ότι ο δρόμο είχε απορρίμματα κάτω πεταμένα. Και με δικηγόρο έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με δικηγόρο. Βλέπω ότι ο Δήμο αδιαφορεί. Δεν μα υπολογίζει. Θα του άρεσε αυτά τα πράγματα να ήταν έξω από την πόρτα του Δημάρχου ή τη Αντιδημάρχου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι αυτό εδώ είναι το πυροδομάτιό μου και αν συνεχίζω τα σκουπίδια να είναι εδώ δεν μπορώ να ανοίγω τα παράθυρα μου και θα ήθελα πάρα πολύ να απομακρυνθούν από εδώ. Σε επικοινωνία που είχε η Νέα Τηλεόραση Κρήτη με την αρμόδια αντιδήμαρχο Καθαριότητα, Γεωργία Αποστολάκη Σαρικάκη, τόνισε πω όλα τα αιτήματα που αφορούν μετακίνηση κάδων εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του Δημουχανίων και πω αντιμετωπίζονται με θετικό μάτι.